δείτε απόψε στα γεγονότα του Μέγκα στις 8 παρατέταρτο με την Κατερίνα Παναγόπουλου. Κομμάτι-κομμάτι οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών συνθέτουν το παζλ της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ. Πώς κατέληξαν στον άνθρωπο που έδωσε την εντολή, το λάθος των εκτελεστών με τα κινητά τηλέφωνα. Πώς οι αστυνομικοί έσπασαν τη μυστική εφαρμογή που χρησιμοποιούσαν για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Νέες αποκαλύψεις του Μέγκα για τα δύο δρομολόγια θανάτου των δολοφόνων του αδικοχαμένου δημοσιογράφου. Απορρίφθηκε η αίτηση Κασιδιάρη για εξαίρεση τριών δικαστών του Αρείου Πάγου. Ξεκίνησε η μαραθώνια διάσκεψη για τα κόμματα που θα πάρουν μέρος στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα υποβολής των συνδυασμών λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για μεθοδεύσεις σε βάρος της. Φουντώνει πολιτική αντιπαράθεση, ανταλλαγές πυρών για το debate, σκληρή κόντρα Μητσοτάκη-Τσίπρα για τις προεκλογικές εξαγγελίες. Με βροχές και κατατόπους ισχυρές καταιγίδες ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς. Ποιες περιοχές θα χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Με τι καιρό θα επιστρέψουν οι εκδρομείς. Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άδειοι σήμερα οι δρόμοι της Αθήνας. Γεμάτη η Ακρόπολη από τους τουρίστες. Απόψε στα γεγονότα του Μέγκα στις 8 παρατέταρτο με την Κατερίνα Παναγοπούλου.